Παίρνω πάρα πολλά μηνύματα από εσάς. Ευχαριστώ καταρχήν για την επικοινωνία. Για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Μαρία από το Εγάλιο, η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει είναι ένα αστέρι πραγματικό. Είναι ειλικρινής και ευφιέστατη. Και στο ΣΥΡΙΖΑ λέει επικρατούν, υπάρχουν λέει παρέες κτλ. Πολλά μηνύματα, κύριε Σεβαστάκη, για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, και δίκαια μηνύματα, γιατί η Κωνσταντοπούλου είναι ένας έντιμος άνθρωπος. Ναι. Μπορεί να έχει αυτή την... μερικές φορές ήταν σχολαστική στην διαχείριση την τυπική των πραγμάτων, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια αναφορά που συνδέεται με την εντιμότητα. Και η κοινωνία έχει ανάγκη από μεγάλες αναφορές, έχει αποσταθεροποιηθεί ηθικά η κοινωνία και έχει ανάγκη από αναφορές. Πριν συζητήσουμε τώρα για την κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλω να έρθουμε στο ερώτημα που σας έκανα πριν από τις διαφημίσεις. Εάν πιστεύετε ότι θα πάμε σε δημοψήφισμα, εάν δηλαδή τα πράγματα είναι οριακά, είναι μια συμφωνία η οποία θα έχει κάποια μέτρα τα οποία χαρακτηρίζονται επώδυνα μέτρα, πιστεύετε ότι θα πάμε σε δημοψήφισμα? Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να πάμε και σε εκλογές? Είναι μια επιλογή. Είναι δημοκρατικές επιλογές και πρέπει να τις κρατήσουμε ανοιχτές. Είναι και κομμάτια που οργανώνουν και την διαπραγματευτική τεχνική. Ναι. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να ενοχοποιούμε ερωτήματα και τη λαϊκή απεύθυνση. Πρέπει να την επανενεργοποιήσουμε τη λαϊκή απεύθυνση, να ξανακοιτάξουμε τον κόσμο και όχι να προφασιστούμε μια απεύθυνση στον κόσμο. Επίσης, πρέπει να βάλουμε και το κομμάτι της συνευθύνης. Ναι. Δεν μπορεί ερήμην να υπάρξει αυτός που θα πάρει την απόφαση και στο τέλος απλώς να είναι το εργαλείο για να απενεχοποιηθείς εσύ. Πρέπει ο λαός να πάρει ευθύνες. Και όσο ισχυρότερη είναι η δέσμευσή του, τόσο πιο βιώσιμες θα είναι οι επιλογές και οι συμφωνίες. Εξάλλου, εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρξουν οριστικά κείμενα. Τα κείμενα, τα συμφωνητικά εννοώ, θα τα ξαναδιαπραγματεύεσαι διαρκώς και διαρκώς, θα ανωνυματοδοτούνται και επίσης θα έχουν διαρκείς αναθεωρήσεις. Είναι μέρος πια μιας πραγματικότητας. Ως προς αυτό που είπε προηγουμένως για την σύμπλεξη με την Γαλλία και την Ιταλία, δεν έχουμε συμμαχική σχέση, όμως συμπράττουμε στιγμιαία, γιατί έχουν παρεμφερή προβλήματα. Η Ευρώπη ελλαδοποιείται. Τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας, αποδόμηση παραγωγική, γύρανση και χάσιμο αυτού του σφρίγους του κοινωνικού, το έχει πια σαν ηγεμονικό χαρακτηριστικό ολόκληρη η Ευρώπη. Τα λέει τόσο καλά και ξεκάθαρα, θα έλεγα με απλό τρόπο. Γι' αυτό έχουν σκυλιάσει οι Γερμανοί. Διότι ελλαδοποιείται η Ευρώπη, μας είπε ο κύριος Σεβαστάκης. Και γι' αυτό έχει σκυλιάσει ο κύριος Σόιμπλε. Έχει σκυλιάσει και το σύστημα, η ομάδα της Φραγκφούρτης κτλ. Διότι αν πούνε ναι στην Ελλάδα, θα δώσουν περισσότερα στην Ιταλία. Θα δώσουν περισσότερα στην Ιταλία και πολύ περισσότερα και στη Γαλλία. Στη συνέχεια. Κοιτάξτε, να πούμε πάντως κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πλήρως απομονωμένη. Δηλαδή, μην δημιουργούμε την εντύπωση στον κόσμο ότι έχουμε συμμάχους τους Ιταλούς ή άλλους. Συμπράξεις, στιγμιαίες, πολύ στιγμιαίες. Ναι. Η Ελλάδα είναι πλήρως απομονωμένη. Έχει απέναντι όλους τους άλλους. Και αυτό είναι μοναδικό κατόρθωμα. Αν στην πολυκατοικία σας τσακωθείτε με όλα τα διαμερίσματα. Συμπαθεί. Θα δούμε πώς θα μας βγει η συμπαθία της στο τέλος. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε ακολουθήσει μια πολύ κακή πολιτική. Πολύ κακή πολιτική και έχουμε τσακωθεί με όλους. Ακόμα και με τους φίλους μας. Δεν είναι θυμικό το πρόβλημα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συνάντηση Τσίπρα, Μέρκελ, Ολάντ. Ωραία. Ευχαριστούμε για τον τίτλο. Παρακαλώ, ό,τι νεότερο υπάρχει, μας το κατεβάσετε κάτω. Να το πούμε. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συνάντηση Τσίπρα, Μέρκελ, Ολάντ στην Ρίγα της Λετωνίας. Ναι, κύριε Φορσάκη, συνεχίστε. Έλεγα λοιπόν ότι αν θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε ένα αποτέλεσμα σε συνάρτηση και με άλλους εταίρους, θα πρέπει να ανοίξουμε διάβολους επικοινωνίας, τους οποίους τους κλείσαμε αντί να τους ενισχύσουμε. Βλέπετε δημοψήφισμα ή εκλογές? Εγώ βλέπω ότι είναι ανεύθυνη πράξη της κυβέρνησης και του νομοθέτη, αντί να αναλάβει τις ευθύνες του, να τις πάει στο λαό. Διότι τι θα πούμε στο λαό? Θέλεις να σου κόψουμε τη σύνταξη? Βεβαίως θα πει όχι. Τι θα πούμε στο λαό? Δεν έχουμε λεφτά να σε πληρώσουμε? Η πραγματικότητα είναι ποια? Είναι ότι είμαστε σε ένα σπίτι που έχει πιάσει φωτιά. Το ερώτημα λοιπόν είναι, θέλετε να μείνετε μέσα και να καείτε ή θέλετε να πηδήξετε από το παράθυρο, να σπάσετε δύο πόδια, μπας και σωθείτε? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό το ερώτημα θα το κάνει ποτέ η κυβέρνηση στο λαό? Δεν θα το κάνει. Το είπατε πολύ, πολύ παραστατικά. Αυτό είναι το ερώτημα. Και δεν το λέμε, δεν λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Ή θα μείνετε μέσα να καείτε ή θα πηδήξετε από το παράθυρο. Να πω και εγώ κάτι παραστατικό. Συμπράττει ο κάτοικος του σπιτιού που έχει πιάσει φωτιά τους πυροσβέστες ή
φεύγει ερήμην τους. Μα δεν και τους αφήνει και λέει τηλεφώνησα εγώ. Εγώ τηλεφώνησα και δεν έρχεται η πυροσβεστική αργή. Δεν υπάρχει. Τι κάνουμε από τα δύο, ποια στάση υιοθετούμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Φοβάμαι, κύριε Σεβαστάκη, ότι δεν υπάρχει πυροσβεστική, διότι 4 μήνες την περιμένουμε. Η κουλτούρα της ανάθεσης. Ακούμε, όχι, νομίζω ότι... Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Ότι δημιουργείται, όχι εσείς δημιουργείται, μάλλον φαγιώτα, έτσι, όχι ο κύριος Σεβαστάκης, δημιουργείται η εντύπωση ότι φτάνουμε σε κάποιο αποτέλεσμα με τις διαπραγματεύσεις. Εγώ φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα χειροπιαστό αποτέλεσμα. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από το να έχουμε ναι. κάτι να παρουσιάσουμε. Ναι, αλλά εδώ, δηλαδή, εδώ εμείς, να το παλέψουμε. Εμείς παίρνουμε υπόψη μας όμως και τις δηλώσεις που γίνονται. Όταν σου λέει ο Λάντ ότι μέσα σε επόμενες εβδομάδες θα γίνει έκτακτο Eurogroup για την Ελλάδα. Ναι, αυτό δείχνει ότι είμαστε στην τελική φάση, στην τελική ευθεία. Ναι, οι Ευρωπαίοι όμως, ξέρετε, μιλούν μια γλώσσα κωδικοποιημένη που πρέπει να ξέρουμε να τη διαβάζουμε. Ναι. Δεν βλέπω κανένα σημάδι που να λέει ότι πλησιάζουμε σε μια συμφωνία. Εσείς δεν βλέπετε. Φοβάμαι δηλαδή ότι ο κύριος Ζόιμπλε, όσο και να μας είναι δυσάρεστο. Για εκλογές έχει... βλέπετε να γίνονται. Κοιτάξτε, πιστεύετε, τι θα ήταν ένα σενάριο πιθανό σε περίπτωση που δεν μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσει την ενότητά του. Θα ήταν μια λύση να μπορέσει να πάει σε εκλογές. Και θα ήταν και μια δημοκρατική διέξοδο. Δεν μπορεί να κρατήσει την ενότητά του. Είναι σαν να διαβάσατε σήμερα αυτόν από το Channel 4, το οποίο έγινε αστέρι, μεγάλο ευρωπαϊκό δημοσιογραφικό αστέρι. Ποιος είναι. Πώς τον λένε αυτόν που είναι στο Σπύρο, που δουλεύει στο Channel 4, ο Mason. Ο Mason, έτσι. Ο οποίος βλέπει. Ο οποίος έδωσε κάποια σενάρια, δεν το υιοθέτησε. Ναι, αλλά βλέπει σουτάρισμα από την κυβέρνηση του Βαρουφάκη, ένα. Διάσπαση. Βλέπει συμφωνία. Θα ξεκινήσω από το καλό. Βλέπει συμφωνία. Έξοδο του Βαρουφάκη από την κυβέρνηση και διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εξελίσσεται σε πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό αστέρι. Αναφέρθηκε σε κάποια σενάρια για τα οποία γίνεται συζήτηση και διευκρίνησε μετά με παρέμβασή του στα social media, στο Twitter κλπ. Ότι δεν είναι δική του άποψη. Είπε τι συζητήσεις γίνονται. Ένα σενάριο που δεν έχει παίξει καλό ρόλο αυτό. Δεν είναι λίγο παιδί. Ανήσυχο αγόρι πολύ. Δηλαδή μα έχει τρελάνει το τελευταίο δίμηνο. Καλό είναι να παρακολουθούμε τι γράφει ο Αγγλικό εξωτερικό τύπο. Αλλά α μην παίρνουμε. Όχι βέβαια. Όχι. Αυτά τα λέει ο Mason. Τέλος πάντων. Γράφονται διάφορα, αλλά καλό είναι και όλοι ως χώρα, ενώ και ως πολιτικό σύστημα και ως κοινωνία, να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε απολύτως από όσα γράφουν οι ξένοι. Όχι βέβαια, αλλά τα παίρνουμε υπόψη μας. Δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Δεν μπορεί να τα γνωρίσει. Ναι, κύριε Θεοφερόπουλε. Κοιτάξτε, πολύ γρήγορα για αυτά τα οποία είναι τα κρίσιμα αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με το ερώτημά σας για το δημοψήφισμα και τις εκλογές. Θεωρώ ότι αυτά τα προβλήματα, τα πολυσύνθετα έτσι πως είναι αυτή τη στιγμή, δεν λύνονται με το δημοψήφισμα. Ναι. Δεν λύνονται με λογική άσπρου μαύρου. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όταν κυβερνάς πρέπει να μπορείς να προλαμβάνεις και να μην φτάνεις σε αδιέξοδα, να δίνεις λύσεις δηλαδή. Επίσης, ζητήματα είναι πολύ πιθανόν οποιοδήποτε ερώτημα τεθεί να μεταφραστεί ως ερώτημα παραμονής ή όχι στην Ευρωζώνη. Συνεπώς, θεωρώ ότι δεν είναι και πιο καλή λύση, δεν πρέπει να το σκεφτεί η κυβέρνηση το συγκεκριμένο ζήτημα. Να θυμίσω ότι αν το 1900, στις αρχές του 1980, είχαμε επιλέξει τη μέθοδο του δημοψηφίσματος, πιθανόν δεν θα είχαμε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη την περίοδο. Το 1976. Πριν το 1980, δηλαδή από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Θέλω να πω ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να έχουν μια. Οι ηγέτες πρέπει να βλέπουν μακριά. Άρα το ζήτημα λέτε ότι πρέπει να το λύσει ο Τσίπρας. Εκτιμώ ότι αν έρθει σε αδιέξοδο. Θέλω να πιστεύω ότι θα λυθεί και θα υπάρξει συμφωνία. Εκτιμώ ότι αν έρθει σε αδιέξοδο είτε με τους εταίρους είτε με τη χώρα, είναι πιο πιθανό να αποφασίσει την προσφυγή στις κάλπες. Παρά το δημοψήφισμα. Βεβαίως τα οικονομικά προβλήματα και το χρέος δεν μειώνονται, ξέρετε. Με συνεχόμενες εκλογές, όταν δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή η οποία να υφίσταται εκείνη τη στιγμή σοβαρή. Τώρα, όσον αφορά τα κρίσιμα της διαπραγμάτευσης, θέλω να κάνω ένα σχόλιο στο εξής. Πρώτον, όσον αφορά στο ασφαλιστικό, θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει πιο γρήγορα, διότι το ασφαλιστικό δεν είναι βιώσιμο. Έχει υπογράψει μια συμφωνία την οποία θα πρέπει να την εφαρμόσει της 20 Φεβρουαρίου, που μιλούσε για κατάργηση κινήτρων για πρόορες συνταξιοδοτήσεις και ενοποίηση ασφαλιστικών ταμείων. Ο Υπουργός Οικονομικών την υπέγραψε, εκπροσωπώντας τη χώρα και την κυβέρνηση. Θα πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα σε αυτά. Επίσης, όσον αφορά ουσιαστικά, ξέρετε, οι εταίροι, βλέπω ότι έχουν μια στάση αυτή τη στιγμή ότι φοβούνται αν δεν εφαρμόσουμε τα μέτρα ή όχι. Δεν θέλω να δίνουμε και εμείς αφορμές ως χώρα για αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι πολλά ζητήματα τα οποία υπογράψαμε πριν από 3 μήνες δεν έχουν προχωρήσει και γι' αυτό είναι μια αφορμή σε αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να αντισταθεί στα εργασιακά, γιατί ξέρετε, ουσιαστικά καταστρατηγήθηκαν και βασικές αρχές του κοινοτικού κεκτημένου με τις προηγούμενες αλλαγές. Συνεπώς, για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, για τον κατώτατο μισθό, τη σταδιακή αύξησή του, για να μην αυξηθεί η ανεργία. Υπάρχει μια προσαρμογή προς τη ρεαλιστικότερη θέση εδώ του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προεκλογική περίοδο. Αυτό το ζήτημα θα πρέπει ουσιαστικά να εξασφαλιστεί. Και το δημόσιο χρέος. Δεν ξέρω αν θα επιληθεί αυτό το μήνα ή σε 3 μήνες. Ναι. Πάντως, το δημόσιο χρέος δεν είναι βιώσιμο. Στο 180% του ΕΠ δεν γίνεται να προχωρήσουμε. Πρέπει συμφωνημένα να προχωρήσουμε χωρίς μονομερείς ενέργειες με τους εταίρους σε μια απομείωση του.
Κύριε Καλαρίτη, και ενώ πολλοί γράφουν, πολύ σωστά οι συνάδελφοι από πάνω μας ενημερώνουν μέσα από τους τίτλους, 2,5 ώρες κράτησε συνάντηση Τσίπρα με Μέρκελ και Ολάντ, και τώρα περιμένουμε έτσι με αγωνία να έρθει το πρώτο τηλεγράφημα, να δούμε τι κουβεντιάσανε και σε τι κλίμα έγινε αυτή η συζήτηση. Που σας είπα ότι είναι άτυπη μεν, αλλά είναι πάρα πολύ κρίσιμη για τη διαπραγμάτευση. Αν δεν υπάρξει μια πολύ γενναία στάση και από τους δανειστές για το τι πρέπει να γίνει στη χώρα και από την. Το πολιτικό, όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα συνολικά, πολύ φοβάμαι ότι ακόμα και να καταλήξουμε σε συμφωνία, εάν είναι μία από τα ίδια, δεν υπάρχουν ούτε κοινωνικά, ούτε πολιτικά αποθέματα, ούτε κοινωνικές, ούτε πολιτικές αντοχές να εφαρμοστεί. Εάν πάμε πάλι στην ίδια συνταγή, επανάληψή της, μέσα στις άκρες, έχω την αίσθηση ότι η κοινωνία δεν έχει ούτε οικονομικά, ούτε ψυχικά, ούτε πολιτικά αποθέματα και αντοχές να την εφαρμόσει, ούτε το πολιτικό σύστημα. Και εκεί είναι αυτό που είχαμε ζητήσει και άλλη φορά από την εκπομπή σου, Εμίλιε, ότι γίνεται πάρα πολύ συζήτηση στις Βρυξέλλες. Όχι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρόβλημα με ή χωρίς αγωγή αυτή τη στιγμή, ότι συνολικά η Ελλάδα ως πολιτικό σύστημα και ως κοινωνία δεν έχει τις αντοχές και τα περιθώρια να σηκώσει αυτό που προσπαθούν να τις επιβάλλουν. Αν το καταλάβουν και αλλάξουν πλεύση και πάμε σε μια άλλη συμφωνία, η οποία θα είναι ρεαλιστική με το χρέος κλπ. Διότι σωστά το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Και υπάρχει μια αναπτυξιακή διάσταση. Εντάξει, θα διασφαλιστεί και περαιτέρω ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας. Αν όχι, δεν θα διακινδυνεύσει μόνο η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, θα διακινδυνεύσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα στο σύνολό του με αυτές τις πολιτικές. Μάλιστα. Κύριε Σταύρο, από τα Γιάννηνα, καλησπέρα σας. Θα καλέσουμε και από τον Ανταρσία. Γιατί λέει δεν καλείται από τον Ανταρσία και καλείται, λέει, από τη Δημάρ που είναι εξαφανισμένη. Λέει ο κύριος. Θα καλέσουμε και από τον Ανταρσία στην εκπομπή. Πιστεύετε ότι έχουμε κολλήματα να καλούμε εκπροσώπους από όλα τα κόμματα στην εκπομπή? Όχι, βέβαια. Κύριε Σουρμελή, θα κλείσουμε με εσάς. Εκλογές, δημοψήφισμα. Ναι. Είναι αλήθεια πως όσες φορές και στις καλύτερες εποχές έχει γίνει προσπάθεια να μετατρέψει το οικονομικό σου πρόβλημα σε πολιτική κρίση ή σε πολιτικό πρόβλημα, δεν έχει θετικά αποτελέσματα. Να θυμίσω ότι το έχει κάνει ο κύριος Σιμίτης το 2003, αλλάζοντας το Λαλιώτη από γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και πηγαίνοντας μετά σε αλλαγές στον κομματικό μηχανισμό, γιατί αυτό ήταν που έφταιγε που δεν έγινε η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Εκείνο που εγώ θα περιοριστώ δημοσιογραφικά και πάλι είναι το εξής. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ναι μεν υπάρχει στο τραπέζι, υπάρχουν στο τραπέζι και εκλογές και το δημοψήφισμα, και υπάρχει και ως συμβολισμός και ως προειδοποίηση ότι δεν θα ξανακάνετε αυτό που κάνατε το 2011 στη χώρα. Το 2011 δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει ότι απαγορεύθηκε στη χώρα να κάνει εκλογές για δημοψήφισμα. Υποχρεώθηκε η χώρα να πάει σε μια κυβέρνηση τσάτρα πάτρα. Υποχρεώθηκε ο κύριος Σαμαράς, τον οποίο έβριζαν με χειρότερο τρόπο από τη σήμερα τον κύριο Τσίπρα, να μην το ξεχνάει πώς τον έβριζαν τότε, και τον Παπανδρέο που τον βούταγαν από το γιακά. Λοιπόν, τους υποχρέωσαν να υπογράψουν τα πάντα. Η Νέα Δημοκρατία διασπάστηκε και είχαμε και άλλες εξελίξεις. Λοιπόν, υπάρχει ένα προηγούμενο που δεν μπορεί να επαναληφθεί και καλά κάνει ο κύριος Τσίπρας και λέει: κύριοι, η χώρα έχει τις δυνατότητες τις πολιτικές και θα τις εφαρμόσει. Αυτά που ξέρατε τελείωσαν. Αλλά πέρα από αυτό, όμως πέρα από αυτό, εγώ πιστεύω ότι θα προσπαθήσει πρώτα και ήδη έχει προσπαθήσει και ήδη στο Υπουργικό Συμβούλιο έχει κάνει σαφή την πρόθεσή του και την τάση του προς τους υπουργούς του καταρχήν, ότι κύριοι, θα υπογράψουμε μια έντιμη συμφωνία και όποιος δεν θέλει πρέπει να πάρει τις ευθύνες του. Μάλιστα. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Και αυτό σημαίνει πολλά. Τώρα, σε λίγο, φίλες και φίλοι, είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Φίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον ρωτήσω όλα αυτά τα πράγματα. Κυρία Αναστασία, ευχαριστώ πάρα πολύ από την Γλυφάδα για το μήνυμα. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και ευχαριστώ πάρα πολύ το Euro Channel που μεταδίδει αυτή την εκπομπή κάθε βράδυ, 12 με 2, από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, και έτσι μας βλέπει η Θεσσαλονίκη μας και η κεντρική Μακεδονία. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω το Euro Channel. Και ο φίλος μας ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη λέει για την κυρία Κωνσταντοπούλου, λέει ο κύριος Λιάτσος ότι συμπαθεί. Εγώ, λέει, θέλω να πω πως εξελίσσεται σε νέο Τσαουσέσκου. Χαλαρώστε. Χαλαρώστε λίγο. Χαλαρώστε λίγο. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Σεβαστάκη, τον κύριο Φορτσάκη, τον κύριο Θοχαρόπουλο, τον κύριο Καλαρίτη και τον κύριο Σουρμελίδη. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Σε 2 λεπτά, απέναντί μου ζωντανά, στείλτε πολλές ερωτήσεις, δύσκολες ερωτήσεις, για τον κύριο Νίκο Φίλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.